Αρχίσανε στραβά. Με αυτή την πρόταση, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων, Γιάννης Στέφος, σχολιάζει τις πρώτες μέρες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που σε λίγα 24 ώρα συμπληρώνει ένα μήνα στη διακυβέρνηση της χώρας. Ο κ. Στέφος σχολιάζει τόσο τις επιλογές των προσώπων, όπως αυτή του Γιάννη Παπαθανασίου στα Ελληνικά Πετρέλαια, όσο και άλλες επιλογές που έγιναν για τη στελέχωση σημαντικών κυβερνητικών θέσεων. Επίκεντρο της κριτικής του η παιδεία, η κατάργηση του Πανεπιστημιακού Ασύλου, την οποία απόφαση χαρακτηρίζει σαν τσαμπουκά της κυβέρνησης, αλλά και την απόφαση της νέας Υπουργού να σταματήσει τις προσλήψεις. Η απόφαση για τις 4.500 προσλήψεις στην ειδική αγωγή προκαλεί την αντίδραση του Γιάννη Στέφου, που μιλάει για ενέργεια χωρίς καμία σκέψη απέναντι σε παιδιά που έχουν ανάγκη από εκπαιδευτικούς καταρτισμένους. Στο ίδιο μήκος κύματος και η κριτική που ασκεί για την απόφαση να προσληφθούν οι ιεροδιδάσκαλοι αλλά και οι ειδικοί φρουροί. Ο πρώην βουλευτής κάνει λόγο για ενέργειες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που στόχο έχουν, όπως λένε, να τακτοποιήσουν τα δικά τους παιδιά, αφήνοντας στην άκρη τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας σε νευραλγικούς τομείς, όπως η παιδεία και η υγεία. Δεν έχει την πρόθεση να δώσει καμία περίοδο χάριτο στη νέα κυβέρνηση, καθώς, όπως λέει, υποτίθεται ότι ήταν έτοιμοι από καιρό να κυβερνήσουν, ενώ η στρατηγική και η επιλογή των προσώπων δεν δείχνει κάτι τέτοιο, αλλά τη διάθεση, όπως λέει, του Κυριάκου Μητσοτάκη να δημιουργήσει ένα δικό του επιτελικό κράτος. Αυτό το οποίο επιχειρείται με το άσυλο, και θα το σταματήσω εδώ για να σας πω και τα άλλα, είναι ένας τζαμπουκάς της Νέας Δημοκρατίας απέναντι σε ένα κεκτημένο το οποίο δεν θα πρέπει να είναι ταμπού για την αριστερά. Είμαι υπέρ του ασύλου της διατήρησης για λόγους ιστορικούς και κυρίως ιστορικούς και για λόγους που έχουν σχέση με ακριβώς αυτόν τον τζαμπουκά της Νέας Δημοκρατίας που έρχεται και λέει: κάνω ό,τι θέλω, ό,τι γουστάρω. Να το πω λοιπόν πολύ έτσι αργό. Τώρα, αυτό το οποίο πραγματικά με ανησυχεί και με προβληματίζει είναι ότι οι αναπληρωτές θα είναι στη θέση τους πολύ μετά τον Οκτώβριο φέτος με τις μεθοδεύσεις του Υπουργείου Παιδείας, και αυτές οι μεθοδεύσεις δεν είναι εξαιτίας της ανικανότητας, της ανεπάρκειας ή της ολιγορίας δεδομένου ότι έχουν ένα μήνα κυβέρνηση. Είναι επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να λειτουργεί έτσι. Αυτό έκανε και στο παρελθόν. Αυτό που με ανησυχεί είναι η ματέωση των 10.500 διορισμών το 20 και το 21. Ματαιώθηκαν αυτά. Πάνε. Τα πετάμε στις καλένδες, αλλά κυρίως η απίστευτη υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία προεκλογικά έλεγε ότι θα προχωρήσει στους διορισμούς 4.500 συναδέλφων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή, να καλύψουμε κενά, ανάγκες, παιδιά που έχουν τεράστια προβλήματα, παιδιά που χρειάζονται τη φροντίδα μας, την αγάπη μας, την ενίσχυση, και αυτούς τους διορισμούς δεν τους προχωρά. Τι ακριβώς ενδιαφέρει την Νέα Δημοκρατία? Να πάρει 1.500 συνοριακούς φρουρούς με μέσον, με βίσμα, με διαδικασίες αδιάβλητες να βολέψει τα δικά της παιδιά και να μην πάρει δασκάλους. Αυτή είναι η προτεραιότητά της. Τι ακριβώς την ενδιαφέρει? Να αυξήσει τους μετακλητούς υπαλλήλους, να τους διπλασιάσει από αυτούς που είχε η προηγούμενη κυβέρνηση, να βολέψει τα δικά της παιδιά και να μην πάρει γιατρούς στο νοσοκομείο Σαντορίνης. Έμεινε χωρίς γιατρούς. Ακούστε, κυρία Στάμου, έχω την αίσθηση ότι ξεκίνησε πολύ στραβά, πολύ άσχημα η κυβέρνηση αυτή. Και κυρίως ό,τι αφορά το συγκεντρωτικό μοντέλο το οποίο επιδιώκει ο κύριος Μητσοτάκης να οικοδομήσει για την κυβέρνηση και το κράτος του. Τι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης? Πήρε την ΕΡΤ στις πλάτες του. Τι άλλο έκανε? Πήρε την ΚΙΠ, την ΕΙΠ, συγγνώμη, τη θυμάμαι κι εγώ, την ΕΙΠ υπό την αιγίδα του. Ποιον όρισε? Τον κύριο Κοντολέοντα. Ποιος είναι ο κύριος Κοντολέων? Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταδικαστεί για απάτες 370.000 ευρώ. Έχει καταδικαστεί για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας προς έφυγε ο ΣΕΠΕ, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως και διαβάζει και στα ρεπορτάζ σήμερα, αμφισβητείται η ικανότητά του υπηρεσιακή. Μιλάμε ότι θα διαχειριστεί ζητήματα εθνικής ασφαλείας. Καθόλου δεν θα δώσω περίοδο χάριτος. Έχει μαζέψει γύρω του οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Τι ακριβώς είναι ο κύριος Λούλης? Ένας φίλος της οικογένειας Μητσοτάκη. Ένας χουντικός, ο οποίος ήταν διοικητής στο Άγιο Όρος και έγινε Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Τουρισμού. Δεν έχει Μητρό στελεχών Νέα Δημοκρατία? Δεν έχει Νέα Δημοκρατία ικανά νέα παιδιά? Ποιον έβαλε πρόεδρος στα Ελληνικά Πετρέλαια ο κύριος Μητσοτάκης? Τον Παπαθανασίου. Ποιος ήταν ο Παπαθανασίου? Υπουργός του Καραμαλή, ο οποίος Παπαθανασίου έχει τεράστια ευθύνη για τη χρεοκοπία της χώρας. Έλεγε ψέματα ότι το έλλειμμα είναι 4% και 15,5%. Έλεγε ψέματα ότι έχουμε 4 δισεκατομμύρια έλλειμμα και είχαμε 31,5%. Αυτόν λοιπόν τον όρισε ο κύριος Μητσοτάκης πρόεδρος των Ελληνικών Πετρελαίων. Και αν δεν είναι αφελής ή άπειρος ο κύριος Μητσοτάκης, τι ακριβώς είναι?
Ερωτηθείς για το μέλλον της Προοδευτικής Συμμαχίας, ο κ. Στέφος υποστήριξε ότι μέσα στο επόμενο διάστημα, το οποίο προσδιορίσε στις αρχές του φθινοπόρου, αναμένεται να υπάρξουν ενέργειες και κινήσεις ώστε αυτή η συμμαχία που ξεκίνησε μήνες πριν να μεγαλώσει και να αποτελέσει νέα δύναμη. Όσο για τα σενάρια αμφισβήτησης του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Στέφος απαντά ξεκάθαρα. Θα είναι το λιγότερο αφελής, λέει, όποιος αμφισβητήσει τον πρόεδρο. Αυτό το εγχείρημα συνεχίζεται και να είστε βέβαια ότι θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες προς το φθινόπωρο, θα μορφοποιηθεί ακόμη περισσότερο, θα πάρει πολιτικά χαρακτηριστικά πανελλαδικά και είναι αυτό ακριβώς το εγχείρημα που θα ρίξει το Μητσοτάκη. Υπάρχει πρόθεση από κάποιους να αμφισβητηθεί η ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, γιατί ακούγεται και αυτό, το διαβάζουμε συχνά, γράφεται στον τύπο. Όποιος, εγώ ειλικρινά σας λέω, δεν το έχω διαπιστώσει, παρότι βλέπω διάφορα σχόλια έτσι. Όχι από πολιτικά πρόσωπα, αλλά από δημοσιογράφους. Σας λέω ειλικρινά ότι όποιος επιχειρήσει να αμφισβητήσει αυτή τη στιγμή ή και τα επόμενα χρόνια την ηγετική παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ, πολιτικά είναι αφελής.